Για πάμε στο πρωινό του Open, στη Τζολάκη, να δούμε το απόσπασμα που έπαιξαν από την παράσταση που έκανε ο Λαζόπουλος και αναφέρθηκε στα cheeseburger και τα hamburger της Κουτσελίνη και να δούμε μετά γιατί αρπάχτηκαν στο πλατό μεταξύ τους για τον πυγμάχο ποινικολόγο ο οποίος από ό,τι μαθαίνω φοβάται για τη ζωή του μέσα στη φυλακή και δεν του αρέσει και το φαγητό, του φέρνουν τα περάκια φαΐ να φάει με το κουτάλι και την πυρούνα. Ας ξεκινήσουμε με τον Λαζόπουλο. Σπούδασα, βέβαια όταν σπούδασα τότε, εμείς δόξα ο Θεός, είχαμε και τσισμπούκερ και χαμπούργερ. Γιατί αν εκείνη την περίοδο, ειδικά όταν πήγαινες να σπουδάσεις, δεν είχες τσίσμπερ και χάμπορικα. Αυτό δημιουργούσε μια πάθηση που λεγότανε παρένθετη παρέστηση του υποχονδρίου. Δηλαδή αν είσαι γυναίκα και δεν έχεις φάει τσίσμπερκερ και χάμπορικα. Ένα χάμπορικα είναι από το χάμπ και τζάμπο, είναι όλο μαζί. Χάμπορικα. Μπορούσες, ας πούμε, να δεις έναν άνθρωπο να χτυπάει μια γυναίκα, τη ρημάει στο ξύλο και σε να δίνεις απασχολή γυναίκα, να σε απασχολεί η καριέρα του. Αυτό ήταν για την πάθηση που σου προκαλούσε. Αν είσαι βέβαια άντρας και δεν έτρωγες τσίσμπεργκερ και χάμπουργκερ, μπορούσε να πεις ναι, αλλά ήταν πολύ άντρας αυτός. Γιατί είπε και συγγνώμη μετά. Συγγνώμη που δεν ξέρω να χτυπώ τόσο πολύ. Συγγνώμη που δεν ξέρω να χτυπώ. Δεν ξέρω να χτυπώ όμως πιο λίγο. Συγγνώμη που δεν σε χτυπήσει πολύ. Τέτοια κατάσταση. Αυτά από το απόσπασμα του Λαζόπουλου. Για πάμε να δούμε γιατί αρπάχτηκαν τα παιδιά στο πρωινό. Τον γνωστό του τρόπο, νομίζω τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι πιο καυστικός, αλλά το πήγε μέχρι το σημείο εκείνο που ήθελε να διτηρήσει τη σοβαρότητα απέναντι στο θέμα. Ακριβώς. Και ήταν και ούτως ή άλλως σε ένα πλαίσιο, τουλάχιστον παρουσίασε από το μικρό καράβι ένα απόσπασμα από εκείνο το μονόλογο που ήταν πραγματικά έφερε πάρα πολύ γέλιο και προσάρμοσε το τι συμβαίνει στο τώρα μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και σεβόμενος και το πλαίσιο όλου του φεστιβάλ. Και αυτό που είπε και στο τέλος ήταν πολύ καυστικό και ήταν και το φινάλε και ήταν και πολύ έντονο, είναι ότι εάν εμείς τρώγαμε, ευτυχώς τρώγαμε και αστακό, αλλιώς θα είχαμε φτάσει και στο φόνο. Δηλαδή σε όλο του το πλαίσιο πέρασε το μήνυμα. Δεν το διακομωδεί αυτό, θέλω να πω. Μέχρι εκείνο το σημείο που διατηρεί τη σοβαρότητα στο μήνυμα που θέλει να περάσει. Ακριβώς. Βασισμένος σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί και τα λεγόμενα. Δεν πήγε να προκαλέσει γέλιο. Πήγε να σημειώσει με τον δικό του τρόπο ότι βούτα τη γλώσσα σου στο μυαλό σου. Πρέπει τώρα να ανοίξω στο μυαλό. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο. Εντάξει, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει και περισσότερα, αλλά δεν το έκανε. Έμεινε διακριτικός. Χαμπόργκερ και τσιμπόργκερ. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ ότι ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή τηλεοπτικά εκείνη. Αλλά όταν έχει βγει ένας άνθρωπος και έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είπε, μέχρι πότε θα γελάμε με το χάμπορ. Ζήτησε συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη βγήκε την επόμενη μέρα στην εκπομπή. Διευκρίνησε. Το οποίο είναι σαν να ζητά συγγνώμη. Άλλο διευκρινίζω, άλλο ζητώ συγγνώμη. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ νιώθω λοιπόν ότι είναι, για να το κρίνω να τον απαντήσει αυτό, ότι είναι ένα πολύ εύκολο στόχο. Πήγε ένα πολύ εύκολο αστιάκι το να λέμε χάμπεργκερ και τσίσμπεργκερ για κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει πια. Είναι μεγαλύτερο το πλαίσιο αυτών των πραγμάτων που υπόθηκαν. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το χάμπεργκερ. Η αρχή της σάτυρας είναι να πιάσεις δύο λέξεις που έκαναν το χαμό το χιουμοριστικό, γιατί το μεγάλο χιούμορ δυστυχώς μέσα από αυτή την τραγική υπόθεση είναι ότι παίχτηκε παντού το χάμπουργκερ και το τσίσμπουργκερ. Πιάνει λοιπόν με την αρχή της σάτυρας ο Λάκης ως γνώση του είδους αυτά τα δύο θέματα και κάνει σαφέστατη και τεκμηριωμένη δυστυχώς για μένα, γιατί έδωσε δικαιώματα, επίθεση στη Ζήνα, η οποία ακόμα και άνθρωποι που τη σεβόμαστε και τη γνωρίζουμε χρόνια, διαφωνήσαμε μαζί ναι. της, πέσαμε από τα σύννεφα και την πρώτη μέρα και τη μαζί δεύτερη μέρα είναι. Που πήγε να το σώσει. Υπάρχει άτομο που συμφώνησε και είναι μαζί με τη Ζήνα. Νομίζω. Δεν είπε ποτέ συγγνώμη. Δημήτρη. Μαζί σου είμαι. Εγώ είπε την προσωπική τη ιστορία. Που αν αρχίσουμε να λέμε προσωπικές ιστορίες βίας,
δεν θα δικαιολογηθούμε για απόψεις. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ. Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανε η Ζήνα. Ο πρώτος το είπα. Αλλά αναρωτιέμαι μέχρι πότε θα κάνουμε αστείο με κάτι που ένας άνθρωπος έχει νιώσει άσχημα για αυτό που έκανε. Ακόμα φρέσκο. Βγήκε δημόσια και το είπε. Μία εβδομάδα δηλαδή, είναι αφενός είναι φρέσκο. Αφενός το αντικείμενο των παραστάσεων του Λάκη Λαζόπουλου. Του Λαζόπουλου παίρνει αφορμές από την επικαιρότητα, ναι, και δεν θα μπορούσε να μην ούτε την υπόθεση Λίτρα να μην σχολιάσει, ούτε όσα υπόθηκαν γύρω από αυτήν, ούτε αυτό. Ξέρετε, όμω, ότι μετά από δύο μήνες δεν θα έλεγε για τον Χάμπορντ. Με ένα όριο το. Ούτε δέκα μέρε. Είναι πολύ όμω επιτρέψτε το γεγονό όμω. Γιατί έκανε αυτή την παρέμβαση. Είναι τοποθέτηση ο Λάκης Λαζόπουλος. Εγώ που το πάω. Όχι στο ότι έχει δίκιο η Ζήνα για αυτό που είπε. Άδικο έχει και το ξέρουμε όλοι. Αλλά στο ότι ίσως δίνουμε έναυσμα σε ανθρώπους οι οποίοι θα αρχίσουν να εύχονται καρκίνους, κατάρες, ψόφο, αυτό ένα το άλλο. Η γνωστή γι' αυτό λοιπόν, cancel, μήπως λοιπόν πρέπει... Κανείς δεν έβρισε, απλά της έχει γυρίσει την πλάτη. Έτσι πλέον η εκπομπή της σε τηλεθέαση έχει πέσει πολύ άσχημα, έτσι, πολύ κάτω. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες πλέον. Να υπάρχει ένα μέτρο και σε αυτό. Όχι, αλλά τα δημόσια πρόσωπα και ειδικά όταν είναι χρόνια στο κουρμπέτι και έχουν περάσει από πολλές θέσεις και η Ζήνα ανήκει σε αυτά τα πρόσωπα, είναι προετοιμασμένα ότι όταν θα γίνει γκάφα θέλοντας και μη, ειδικά τα τελευταία χρόνια που διαφεντεύουν τα πάντα τα social media, με θα φας και το κάνεις. Με όλα αυτά. Την επόμενη αυτά... μέρα θα μπορούσε να το μαζέψει αν ήθελε η Ζήνα. Και τώρα μιλάω δεν το έκανε. Και δεν το έκανε. Και ξέρετε κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Να πει, θα ήταν πολύ πιο τίμιο να πει, ξέρετε κάτι. Εγώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έκανα ό,τι έκανε, έχω μια προσωπική. Σχέση, εύχομαι και ελπίζω να, μην, να πάω όλα καλά. Ξέρετε. Να πάρει τόσο ξεκάθαρη θέση. Και όχι τσίσμπη και υπάρχει κάτι όμως. Δεν τρώγαμε αυτό. Είναι ένα κουτσελίνιο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι η πλευρά της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία σου λέει με διέκοψαν. Δεν ολοκλήρωσα την άποψή μου. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές έχουμε κοπεί στον αέρα, στο διάλογο επάνω και έχουν αλλοιωθεί αυτά που θέλουμε να πούμε. Και αυτό, εάν ζήταγε συγγνώμη, θα ακύρωνε αυτό ακριβώς. Όχι, Θοδωρή, να σου πω γιατί. Γιατί είναι παρουσιάστρια η Ζήνα. Και είδαμε και το βίντεο και δεν ήταν. Είπε ότι απομόνωσαν μια φράση. Δεν απομονώθηκε καμία φράση. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί στο τέλος, όταν τα αλλάζουμε, θα μας συγχαθεί ο κόσμος. Λοιπόν, δεν απομόνωσαν μια φράση της. Είδαμε το βίντεο, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είπε τρεις φορές το ίδιο πράγμα, με μεγάλη ένταση. Και την επόμενη μέρα δεν μπορεί να πει ότι Ποσειδώνα, δεν άφησε να ολοκληρώσω. Πριν τη φράση της, Ποσειδώνα, τι λες, την είδες στην εκπομπή. Βεβαίως την είδα. Είδα το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είδες μόνο το απόσπασμα το συγκεκριμένο. Είδα το απόσπασμα που λέει τρεις φορές το πράγμα να δεν καταδίκασε, δεν καταδίκασε τον ξυλοδαρμό, είσαι με τα καλά σου. Τρεις φορές για την καριέρα. Και εμένα η αποψή είναι όταν μιλάμε για βία. Τρεις και πέντε. Μια στιγμή να σου, όταν μιλάμε για βία. Ποσειδώνα, όπα. Ναι. Ακούω κάτι γενικεύσεις οι οποίες μου ενοχλούν. Δεν υπάρχει γενικεύση. Τι σημαίνει ότι διαφεντεύουν τα κοινωνικά δίκτυα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν λέω ότι το όχι, αποδέχομαι. Όχι, δεν είναι πραγματικότητα. Είναι η δική σου πραγματικότητα. Να σου, δεν λέω ότι το αποδέχομαι. Όχι, φίλε. Είναι η πραγματικότητα. Όχι, φίλε και εσύ και εγώ είναι με το παραμικρό που κάνουμε θα μας τσακίσουν. Και ό,τι ώρα θέλουν να κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ζω για τα social media όπως εσύ. Δεν σου είπα ότι το αποδεχόμαστε και δεν ζω για τα social media. Μη μου λες μπουρδες. Δεν ζω καθόλου για τα social media. Τελικά διορθώνω για την Κουτσελίνη τσακώνεται. Νομίζω ότι αρπάχτηκαν για το Λίτρα. Θα τον παίξουμε μετά το Λίτρα. Εσύ τις λες. Μου κάνεις προσωπική Ζήνα. Επίθεση χωρίς λόγο. Ναι, σου κάνω προσωπική φυσικά, επίθεση. Φυσικά όταν μου λες ότι δεν έχεις δει την εκπομπή. Δεν έχεις δει την εκπομπή. Είμαι κατεξοχήν άνθρωπος που πάει κόντρα. Όλα σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή δεν στην εκπομπή πρώτα. Είναι μια πραγματικότητα να σου αυτό που συμβαίνει για το κάνω. Εντάξει, είναι η πραγματικότητά σου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλων η πραγματικότητα. Σε παρακαλώ. Το συγκεκριμένο όμως απόσπασμα που είναι δύο λεπτά. Και ξέρει πολύ καλά η Ζήνα και όλοι μας. Δεν μιλάω για τα δύο λεπτά. Είδες πάλι, πέφτεις και εσύ στο τρίκ των social media. Γιατί η ζωή σου περνάει μέσα από αυτή. Δεν είναι τα δύο λεπτά. Είχε καταδικάσει το γεγονός από την αρχή. Δεν είμαι εγώ συνήγορος της Ζήνας Κουτσελίνη, ούτε θα την υποστηρίξω. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μην τα λέμε επειδή τα είπαμε πέντε μέρες να προφεί στο διαδίκτυο. Που δεν θα έπρεπε να είναι δυστυχώς. Αλλά τα δύο λεπτά είναι πραγματικότητα. Συμφωνώ μαζί σου. Να σου άσε με ένα ολοκληρωτό. Μα συνέχεια ολοκληρώνει. Έχεις βάλει και είναι με την πασκάτω. Περίμενε. Περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, τα δύο λεπτά είναι πραγματικότητα που δεν μας αρέσει. Τι είπα να πει, θες να φύγω. Δηλαδή, μου απαγορεύεις να απαντήσω. Αν απαντώ, πρέπει να φύγει. Όχι, μιλάς, κάνεις μονόλογο τόση δεν ώρα. Καθόλου προσπαθώ μονόλογο, να σου εξηγήσω. Μα έχεις επιλεκτική προσέγγιση στο θέμα. Μα δεν μπορείς να ολοκληρώσω να σου πω αυτό που θέλω. Τα δύο λεπτά, Νάσο, είναι η πραγματικότητα που δεν μας αρέσει. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος από αυτά τα δύο λεπτά κρίνει και από τους τίτλους κρίνει. Είναι κάτι που το ζούμε όλοι.
Από τους τίτλους στα site, κύριε. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Ουσιαστικά και δύο το ίδιο λέτε. Ναι. Όμως, ότι κακός είναι αυτό που λέει ο Νάσος. Αυτό είπα αυτό λέω. Ότι, του λέω λοιπόν ότι δεν είναι κάτι που το αποδέχομαι. Είναι η πραγματικότητα που ζούμε ναι, όμως. Αυτό πλέον σου λέει μην νομιμοποιήσουμε ότι αυτό είναι καλό να συμβαίνει. Βεβαίως δεν είναι καλό να συμβαίνει. Δεν είναι καλό να συμβαίνει. Δεν είναι καλό να συμβαίνει. Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά ο Νάσος μου επιτίθεται προσωπικά. Ότι δεν είδα την εκπομπή. Σου λέω λοιπόν ότι δεν το είδα προσωπικά. Το δίλεπτο να σου αρκεί αυτό σου λέω. Μάθε να ακούς λίγο τι σου λέω. Σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, δεν την είδες την εκπομπή. Είδες το απόσπασμα των δύο λεπτών και φαίνεται. Μα δεν σου μιλάω για τον Ποσειδώνα. Σου μιλάω για τον κόσμο. Ο κόσμος το δίλεπτο θα δει. Ποιο κόσμο. Εσύ θα δεις την πρέπει. Όχι, δεν θα δει το δίλεπτο. Ο κόσμος ο σωστός. Ο κόσμος ο οποίος έχει κρίση, άποψη και αντιληπτικότητα και βλέπει όλη την εκπομπή θα δει ότι από την αρχή της εκπομπής η Ζήνα είπε ότι καταδικάζει το γεγονός. Έκανε λάθος που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έσκασε το θέμα μίλησε για την καριέρα του Λίτρα. Αυτό. Έκανε διπλό λάθος όταν την επόμενη μέρα. Δεν το διόρθωσε μου, μαζί σου να βλέπει ολόκληρη την εκπομπή. Δεν το διόρθωσε και χρησιμοποίησε το όλα αυτά μετά. Το δίλεπτο βλέπει δυστυχώς. Αυτό σου λέει. Το λάθος που συμβαίνει. Το ίδιο λέμε. Το δίλεπτο βλέπει ο κόσμος και κρίνει. Αυτά και από το Όπεν και από το Λαζόπουλο και που αρπάχτηκαν για τη Ζήνα. Θα μου πει η Ζήνα έχει και αντιπάθειες και φίλους και εχθρούς. Ο κόσμος που παρακολουθεί ή δεν την παρακολουθεί, κρίνει. Έχουμε αρκετά να δούμε και σήμερα, οπότε τα λέμε ξανά σε λιγουλάκι.